Τον Κινέζο Υπουργό Άμυνας υποδέχεται ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, στην πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό από την ανάληψη των καθηκόντων του, με τον αξιωματούχο του Πεκίνου να μιλά για την έναρξη μιας νέας εποχής στη συνεργασία Ρωσίας-Κίνας. Λέρνα, обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения. 领导俄罗斯发展振兴取得了卓越的成就。 Και ενώ Πεκίνο και Μόσχα εμβαθύνουν τις σχέσεις τους, σε μια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος από πλευράς Ρωσίας, ο Σεργέι Σοϊγκού ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο για ευνηδιαστική επιθεώρηση στο ρωσικό στόλο στον Ειρηνικό και για πραγματοποίηση ασκήσεων με τη συμμετοχή περισσότερων από 25.000 στρατιωτών, 167 πολεμικών πλοίων, 89 αεροσκαφών και ελικοπτέρων και τον διαβεβαίωσε για τη μαχητικότητά τους. В отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду, ну, собственно говоря, и министерство в целом, и генштаб этим и занимаются, я знаю. Πάντως, η Δύση συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία, με τη Σλοβακία να ανακοινώνει ότι παρέδωσε 13 μαχητικά αεροσκάφη στο Κίεβο, την ώρα που, όπως δημοσιεύει το περιοδικό Newsweek, από τα απόρριτα αμερικανικά έγγραφα που διέρευσαν, προκύπτει πως η Ουκρανική αντεπίθεση σχεδιάζεται για τα τέλη του Απριλίου. Ποινή κάθριξης 25 ετών επέβαλε το δικαστήριο της Μόσχας για προδοσία και διακίνηση ψευδών πληροφοριών για το ρωσικό στρατό στον ακτιβιστή Καραμουρζά, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση και να κάνει λόγο για πολιτική καταδίκη.